Καλή σας μέρα, κύριε Δικαλάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα θέλαμε να κάνουμε μια κουβέντα. Είμαστε στον Οκτώβριο, σε μια εποχή που ο κορονοϊός δυστυχώς μας έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα, την ίδια τη ζωή. Η ζωή στα πανεπιστήμια συνεχίζεται κανονικά? Έχουν αρχίσει τα πανεπιστήμια τώρα και έχουν αρχίσει εκ του σύνεγγυς ή από μακριά? Πραγματικά είμαστε σε μια νέα κανονικότητα. Τα πανεπιστήμια μας να έχουν ανοίξει και έχουν ανοίξει με ένα ανοιχτό, ένα υβριδικό σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, διαλέξεις σε αμφιθέατρα με πολλούς φοιτητές δεν γίνονται. Όσα μαθήματα έχουν πάνω από 50 φοιτητές, οι διαλέξεις γίνονται διαδικτυακά εξ αποστάσεως. Mm-hmm. Αλλά τα εργαστηριακά μαθήματα, οι εργαστηριακές ασκήσεις, κλινικές ασκήσεις, καθώς και φροντιστήρια σε μικρότερες ομάδες, όπως και μαθήματα με μικρότερους αριθμούς εγγεγραμμένων φοιτητών, γίνονται με φυσική παρουσία. Άρα επιλέξαμε ένα ανοιχτό σύστημα για αυτό το εξάμεινο, προκειμένου ο φοιτητής να επιστρέψει με ασφάλεια στο φυσικό χώρο του Πανεπιστημίου. Εκεί που γίνονται κανονικά, να ρωτήσουμε πόσα άτομα, πόσοι φοιτητές είναι, δηλαδή υπάρχει ένα ανώτατο όριο, είναι μέχρι 30, μέχρι 50, πώς γίνεται? Υπάρχει ένα όριο 50 φοιτητών για τις διαλέξεις θεωρίας, δηλαδή όσα μαθήματα έχουν πάνω από 50 θα γίνονται διαδικτυακά, όσα έχουν κάτω από 50 θα γίνονται με φυσική παρουσία. Mm-hmm. Και επίσης τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις εκεί γίνονται σε μικρότερες ομάδες μέχρι 30. Υπάρχει όμως και ένα θέμα που πρέπει να το δείτε κιόλας και στην πράξη, στην εφαρμογή του όλο αυτό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει ένα group, ένας φοιτητής, διαδικτυακό μάθημα, λέω εγώ 9 με 12 για παράδειγμα, και στη μία η ώρα πρέπει να έχει διαζώσεις μάθημα ή εργαστήριο. Που σημαίνει τι? Θα διακτανιστεί από το σπίτι του που έκανε τηλεμάθημα στο αμφιθέατρο για να κάνει κανονικό μάθημα? Αυτό που μαθαίνω ότι γίνεται είναι ότι πάνε με τα λάπτοπ σε καφετέριες, πιάνουν το 30 και 50, για να κάνουν το μάθημα να είναι κοντά στη σχολή, να πάνε από το. Όλοι κλείσουν τον υπολογιστή, να μπουν να κάνουν στο αμφιθέατρο. Όλα αυτά είναι θέματα προγραμματισμού. Και να σα δώσω την απάντηση στο ερώτημά σα, θα μπορούσε για παράδειγμα ένα πανεπιστήμιο να προγραμματίζει τα διαζώσεις, τις διαδόσεις δραστηριότητες το πρωί, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις, μικρές ομάδες, αμφιθέατρα, φροντιστήρια και τα διαδικτυακά να τα προγραμματίσει το απόγευμα. Άρα μπορεί το κάθε πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητού του να προκάνει τον προγραμματισμό του ώστε να αντιμετωπίζονται προβλήματα όπως αυτά που αναφέρετε. Βλέπουμε και μηνύματα τηλεθεατών και καλό είναι να τους βάλουμε στην κουβέντα μας. Η κυρία Βούλα μας ρωτά, κύριε Υπουργέ, η διανομή των βιβλίων στους φοιτητές με ποιο τρόπο θα γίνει? Τα συγγράμματα των φοιτητών, να θυμίσω ότι το προηγούμενο εξάμηνο που είχαμε lockdown, δόθηκαν μέσω courier, μέσω εταιρείων ταχυμεταφορών. Και πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που έγινε, ήταν ο μόνος τρόπος να φτάσουν τα βιβλία στους φοιτητές και το καταφέραμε σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μοιράστηκαν περίπου 96,5% των συγγραμμάτων, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από άλλες χρονιές. Και επειδή ακριβώς υπάρχει η αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, θα δοθούν και φέτος με τον ίδιο τρόπο, μέσω εταιρείων ταχυμεταφορών. Ωραία. Βλέπω τώρα αρκετούς γονείς που θέτουν ένα θέμα και να το βάλουμε εδώ. Μας λέει τώρα μια κυρία, γιατί οι μαθητές που πάνε στα γενικά λύκεια και κάνουν την προσπάθεια και τον αγώνα που κάνουν, να εξισώνονται με πολλούς που επιλέγουν, λέει, τα ΕΠΑΛ και μετά να μπαίνουν στα ίδια πανεπιστήμια. Ετοιμάζεται αλλαγές, διαβάζω, κύριε Υπουργέ, και βλέπω και σε κάποιους τίτλους σαρωτικές αλλαγές στα ΑΕΗ. Τι αλλαγές ετοιμάζεται και αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν από φέτος? Τα παιδιά που πηγαίνουν τώρα τρίτη ηλικίου θα τις ζήσουν? Να πω καταρχήν ότι η είσοδος στο πανεπιστήμιο κανείς πρέπει να διευκολύνει. Την είσοδο είτε από γενικά είτε από επαγγελματικά λύκεια, αλλά αυτό δεν είναι στις δικές μου. Αν έχετε την καλοσύνη μου, κύριε Δικαλάκη, πιο δυνατά, επειδή είμαστε από μακριά, δεν ακούγεστε πολύ καλά, λίγο πιο δυνατά. Ναι, να πω ότι το θέμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια δεν είναι στις δικές μου αρμοδιότητες, αλλά δεν θα το σχολιάσω. Ναι. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι παρατηρήσαμε φέτος και τα προηγούμενα χρόνια ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φοιτητών μπαίνει στο πανεπιστήμιο με πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Βέβαια. Και είχαμε φέτος 40% των τμήματων. Αυτό βλέπω, 40% κάτω από τη βάση.
με βάση εισαγωγής κάτω από τα 10.000 μόρια. Έτσι. Αυτό που γίνεται είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους φοιτητές μπαίνουν σε κάποιο τμήμα το οποίο δεν ήταν σε επιλογές τους, το οποίο πιθανότητα δεν τους ενδιαφέρει. Λόγω της χαμηλής βαθμολογίας αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και καταλήγουμε να έχουμε πάρα πολλούς, πολύ περισσότερους από την υπόλοιπη Ευρώπη, λινάζοντες και αιώνιους φοιτητές. Mm-hmm. Άρα είναι σημαντικό να δοθεί μια λύση και η λύση αυτή προφανώς έχει πολλά, με πολλούς τρόπους πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα μπει βάση, κύριε Υπουργέ, θα μπει βάση εισαγωγής. Καταρχήν, έχουμε πει ότι εξετάζονται διάφορα κριτήρια τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Έχουμε πει ότι μπορεί, για παράδειγμα, τα τμήματα να επιλέγουν ένα μάθημα και να βάζουν μια ελάχιστη επίδοση σε αυτό το μάθημα. Mm-hmm. Και επίσης ένα άλλο μέτρο που θα βοηθήσει σε αυτό θα είναι η ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ναι. η οποία στο εξωτερικό πάλι, πάντα μιλώντας με τα διεθνή πρακτική, mm-hmm. έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τους αποφύτους λυκείου από ό,τι στην Ελλάδα και βρίσκουν πολύ περισσότεροι από αυτού λυκείου λύση και διέξοδο μέσω από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτά που είναι στο τραπέζιο σενάρια, όπως αντιλαμβάνομαι, θα προωθηθούν και θα αρχίσουν να ισχύουν για το 2021 ή πάνε πιο πίσω χρονικά? Σε αυτό το θέμα δεν θα σας απαντήσω ακόμα, γιατί όπως είπαμε εξετάζονται αυτές οι λύσεις αυτή τη στιγμή και θα υπάρξουν ανακοινώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Το ρωτώ για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουν πώς θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Και δεύτερον, πρέπει και αυτό που θα αποφασιστεί να είναι λειτουργικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ίσως δεν θα ήταν καλύτερο, επειδή ακούγεται και ένα σενάριο, έτσι το έπιασα κι εγώ, ότι αντί να υπάρχει μια αυθαίρετη βάση, π.χ. 10, ο αριθμός 10, να υπάρχει μια απόσταση λογική του τελευταίου επιτυχόντος από τον προτελευταίο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεδομένης της δυσκολίας, της βαρύτητας των μαθημάτων κάθε χρονιάς. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι μια κανονικοποίηση, θα έλεγα, της βάσης εισαγωγής, έτσι ώστε να μην εξαρτάται από τυχόν διακυμάνσεις τις δυσκολίες των θεμάτων. Προφανώς όλα αυτά εξετάζονται. Είναι εύλογο. Όλα αυτά εξετάζονται έτσι ώστε οποιαδήποτε κριτήρια. Ανακοινώσεις πότε θα υπάρξουν, για να κάνει το κουμάντο του τώρα και ο μαθητής και ο γονιός, άλλοι κάνουν φροντιστήρια, δίνουν τον αγώνα τους, ξέρετε πώς είναι. Πότε θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις που θα τα προσδιορίζουν όλα αυτά? Το επόμενο διάστημα και σας το λέω αυτό γιατί είναι μια, θα έλεγα, αρμοδιότητα που δεν αφορά μόνο την ανώτατη αλλά καλύπτει και τις υπόλοιπες βαθμίδες. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Θα καταργηθούν ή θα μετεξελιχθούν τμήματα? Υπάρχει τέτοια σκέψη? Είχαμε τον Ιανουάριο, θεσπίσαμε την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ναι. Η οποία μέσα στις αρμοδιότητές της, αφού την αναβαθμίσαμε, είναι και η εισήγηση για τη διαμόρφωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Τα τμήματά μας και τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να είναι σύγχρονα, θα πρέπει οι υποψήφοι οι οποίοι τα δηλώνουν και στη συνέχεια φοιτούν σε αυτά να έχουν καλές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης, να είναι συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας και την οικονομία και στο πλαίσιο αυτό των αρμοδιοτήτων της θα εισηγηθεί αλλαγές στο χάρτη, mm-hmm. οι οποίες φυσικά μπορεί να περιλαμβάνουν και δημιουργεί κλείσιμο προγράμματος σπουδών που δεν είναι ελκυστικά και δημιουργία κάποιων νέων. Και δημιουργία νέων τα οποία έχουν πιο σύγχρονα αντικείμενα. Είχαμε πει, για παράδειγμα, στη Βουλή όταν τον Ιούνιο ξεκινήσαμε τα κοινά προγράμματα στα ξενόγλωσσα, δηλαδή mm-hmm. προγράμματα που είναι από συνεργασία τμήματων για να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα. Κάτι τέτοιο το εξετάζουμε και για το νόμο πλαίσιο που θα έρθει για τα πανεπιστήμια. Σε αυτό, κύριε Διγαλάκη, φαντάζομαι είναι και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον που διάβασα χθες. Κοινά πτυχία. Δεν περιορίζεται, λέει, πλέον μόνο στα πανεπιστημιακά τμήματα, αλλά σε ένα πρόγραμμα σπουδών ευρύτερο, σαν τα μεταπτυχιακά. Δηλαδή, και θα ήθελα να μας δώσει κάποια παραδείγματα. Είσαι σε μία σχολή και κάνεις μέσα στην ίδια σχολή και κάποιο άλλο μάθημα, κάποια άλλα μαθήματα που σου δίνουν τη δυνατότητα, σαν να είναι μεταπτυχιακό, αλλά στην ίδια σχολή, να αποκτήσει και άλλες δεξιότητες. Το εξηγείτε λίγο αυτό, να το καταλάβουμε και με ένα παράδειγμα? Ναι, βεβαίως. Το θεσπίσαμε, όπως είπα, στα ξενόγλωσσα προγράμματα των Ιωνίων, τα οποία απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές. Ναι. Δηλαδή, εκεί έχουμε τα εξής: δύο τμήματα. Ένα τμήμα, για παράδειγμα, κοινωνιολογίας mm-hmm. και ένα τμήμα πληροφορικής μπορούν να συνεργαστούν για να βγάλουν ένα κοινό πρόγραμμα. Γιατί οι τεχνικές, τεχνολογία της πληροφορικής και της ανάλυσης δεδομένων
βρίσκει εφαρμογές και στην κοινωνιολογία. Mm-hmm. Άρα είναι ένα πρόγραμμα κοινό, διεπιστημονικό, με συνεργασία δύο τμήματων. Αντίστοιχα, το άλλο παράδειγμα για διπλά πτυχία είναι ότι ένα τμήμα νομικής και ένα τμήμα, για παράδειγμα, πολιτικής επιστήμης ή διεθνών σχέσεων θα μπορούσαν να συνεργαστούν έτσι ώστε κάποιος φοιτητής να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα σπουδών, ναι, το οποίο θα παίρνει ο φοιτητής δύο πτυχία σε προφανώς σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βλέπω... Είναι πρακτικές που ακολουθούνται, που υπάρχουν στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό και γίνονται, έτσι, έτσι. Σωστό. Πρέπει να έρθουν και στην Ελλάδα. Σωστό. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Να προσπαθήσω κάπως να σταχυολογήσω και να δω. Μας λέει τώρα η κυρία Κατερίνα ότι το κάθε πανεπιστήμιο ορίζει μόνο το πώς θα κάνει τα εργαστήρια. Στο Πολυτεχνείο Βόλου, επί παραδείγματι, λέει πρωτοετής, κάνουν διαδικτυακά τα εργαστηριακά μαθήματα και πολλά παιδιά είχαν βρει σπίτι γιατί περίμεναν πως θα γινόταν διαζώσεις. Δηλαδή πήγανε, πλήρωσαν τον οίκη. Επιβαρύνθηκε ο γονιός και τελικά δεν γίνεται διαζώσεις. Το κάθε πανεπιστήμιο το κάνει αυτό? Όχι. Έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση από αρχές Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια εξέδωσα μια εγκύκλιο η οποία έδινε με περισσότερη λεπτομέρεια τις οδηγίες. Τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις, όπως είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, πρέπει να γίνονται διαζώσεις. Πολλά τέτοια μηνύματα σας το λέω να το ξέρετε. Ο κύριος Ντένις. Μας είπαν θα γίνουν εξ αποστάσεως τα εργαστήρια διαζώσεις. Νοικιάσαμε σπίτι στη Λαμία. Μας λένε τώρα ότι και τα εργαστήρια θα γίνουν εξ αποστάσεως. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Το παιδί μου πέρασε στη Λαμία, νοικιάσαμε σπίτι. Καταλαβαίνετε όμως ότι κάπως πρέπει να λυθεί. Εργαστήρια γεωπονικής, για παράδειγμα, ή μηχανολογίας ή δεν ξέρω τι, προφανώς πρέπει να γίνονται διαζώσεις. Γι' αυτό το λόγο παίρνουμε τα μέτρα που πήραμε και γι' αυτό το λόγο ενισχύουμε και τα πανεπιστήμια μας με 2.000 θέσεις επικουρικού διδακτικού προσωπικού, για να βοηθήσεις αυτό. Σε μεταπτυχιακούς και σε υποψήφιους διδάκτορες, προκειμένου να βοηθήσουν σε ακριβώς αυτό. Και επομένως τα πανεπιστήμια μας πρέπει να ακολουθήσουν και πρέπει τα εργαστήρια να γίνονται διαζώσεις. Πρέπει να το λέω και το ξαναλέω, είναι πολλά τα μηνύματα γι' αυτό. Πολλοί γονείς έχουν νοικιάσει σπίτι και αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται δικαίως και ευλόγως. Καλούμε να πληρώσω, λέει η κυρία Σέβη, τα έξοδα ανεφλόγου. Δεν ξέρω, κάπως κεντρικός, ναι, κάπως κεντρικός θα έπρεπε να λυθεί. Ελάτε. Ναι, υπάρχει κάποια πανεπιστήμια, ορισμένες περιπτώσεις, θα έλεγα, υπερακοντίζουν. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η αρμοδιότητα για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανήκει στον ΕΟΔΗ, στο Υπουργείο Υγείας και με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Επιδημιολόγων. Εμείς αυτές έχουμε υλοποιήσει. Άρα παρατύπως τα πανεπιστήμια λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτές τις οδηγίες το έχω επισημάνει συνεχώς στους Πιτάνης και με την εγκύκλιο που σας ανέφερα, η οποία ήταν ιδιαίτερα αναλυτική, ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν αυτά τα μέτρα. Να συμπληρώσω για αυτό το καυτό θέμα, ότι απ' την άλλη και οι φοιτητές που σπουδάζουν εκτός τόπου διαμονής δικαιούνται την μείωση ενοικίου τους προηγούμενους μήνες τουλάχιστον υποχρεωτική και τώρα πρέπει να δούμε αν θα μπορούσε να γίνει και προαιρετική. Το λέω για τη διευκόλυνση των γονέων. Σωστό, σωστό. Το δικαιούνται. Επίσης έχουμε αρκετά ερωτήματα για τις μετεγγραφές, κύριε Υπουργέ. Αλλάζουν εδώ πάλι τα κριτήρια και τα δεδομένα. Πώς θα κινηθούν γονείς και φοιτητές? Το νέο που έχουμε φέτος στις μετεγγραφές, η βασική αλλαγή είναι η βάση μετεγγραφής. Δηλαδή βάλαμε φέτος για πρώτη φορά και ένα ακαδημαϊκό κριτήριο, έτσι ώστε ένας φοιτητής ο οποίος θα ετηθεί μετεγγραφή σε κάποιο άλλο τμήμα, να πρέπει η επίδοση που είχε στις πανελλαδικές εξετάσεις να είναι κοντά στη βάση εισαγωγής του τμήματος αυτού. Αυτό είναι και δίκαιο, αλλά και διασφαλίζει ότι η φοιτητής θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του προγράμματος σπουδών στο οποίο ετείται να πάρει μεταγραφή. Και πότε θα ξεκινήσουν, ρωτάνε. Τα υπόλοιπα όσον αφορά οικονομικά κριτήρια υπάρχει ένας εξορθολογισμός. Στα κοινωνικά κριτήρια υπάρχει επίσης εξορθολογισμός. Και οι μεταγραφές θα ξεκινήσουν τώρα στο δεύτερο 15ο του Οκτωβρίου. Θα εκδοθεί αρχές της εβδομάδας η σχετική υπουργική απόφαση και η ακολούθωση εγκύκλιος. Και μέσα στο δεύτερο 15ο του Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι μεταγραφές. Έτσι, τώρα για την ορκομασία που λέτε, γίνεται διαδικτυακά. Δυστυχώς ο κορονοϊός τα άλλαξε και αυτά. Δεν μπορεί να χαρεί ούτε ο ίδιος ο φοιτητής, ούτε ο γονιός, το παιδί του εκ του σύνεγγυς. Είδα και προσφάτως και συνάδελφο να παίρνει το πτυχίο. Διαδικτυακά, δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Και μάθημα και πτυχίο. Πολύ σαν θέατρο δεν γίνεται. Δεν είναι το σωστό. Έτσι, ελάτε και ολοκληρώνω. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι μείναμε φέτος
την αρχή της χρονιάς, ιδιαίτερα για τους πρωτοετής φοιτητές και για τους δευτεροετής που πέρσι το μισό χρόνο ήταν μακριά από το πανεπιστήμιο, είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο με ένα ανοιχτό σύστημα, να μπορέσουν να βιώσουν την εμπειρία του πανεπιστημίου, να μπουν στο κλίμα τώρα στην αρχή των σπουδών τους. Να ακούσουν τους δασκάλους τους. Να γνωρίσουν τους δασκάλους, βέβαια. Να ακούσουν οι δασκάλοι πραγματικοί. Να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουμε βγάλει, τις οδηγίες του Υπουργείου του ΕΟΔΗ, και να γίνουν τη διδασκαλία, θεωρία, εργαστήρια κλπ. Με τον τρόπο που έχουμε σχεδιάσει από κοινού με τους Πιτάνης, γιατί να πω εδώ ότι όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει το καλοκαίρι εκτενέστατα σε συνόδους Πιτάνιων και στη συνέχεια λάβαμε υπόψη τους και τις προτάσεις. Κύριε Διγαλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναδούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.